πάλι κοντά σας λοιπόν, μετά τις διαφημίσεις. Μέχρι να πέσει το σήμα τέλους της εκπομπής, μπορείτε να τηλεφωνείτε για να εξασφαλίσετε το V1969 ή αλουρονικό σε προνομιακές τιμές για σας που θέλετε να εξασφαλίσετε λάμψη, υγεία στο πρόσωπό σας και φυσικά να αμβλύνετε τα σημάδια που προκαλεί η φθορά που φέρνει ο χρόνος. Θέλω όμως να περάσω αμέσως στον καλεσμένο μου, ο οποίος είναι γυναικολόγος, είναι ο κύριος Στρομπούκης. Καλώς ήρθατε, γιατρέ μας, σήμερα στην εκπομπή. Και πάλι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Για ένα θέμα το οποίο είχε κάνει μεγάλη εντύπωση και ήθελα να το συνεχίσουμε. Θα ήθελα να πω ότι είστε και διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών, ασκείτε τις ιατρικές σας υπηρεσίες και στο Αττικό Νοσοκομείο, το οποίο είναι πανεπιστημιακό, αλλά και στο ΙΑΣΟ. Ναι, ναι. Και αυτό το λέω έτσι ώστε να ξέρει ο κόσμος, όσοι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν μια υπηρεσία γιατί δεν έχουν μια ιδιωτική ασφάλιση, μπορούν στο Αττικό Νοσοκομείο που είναι πανεπιστημιακό να σας βρουν και να έχουν μια γνωμάτευση και θεραπεία αυτού του οποίου συμβαίνει. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα το οποίο είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, για την σύγχρονη χειρουργική διόρθωση της πρόπτωσης του κόλπου και της μήτρας, σωστά. Κάτι το οποίο όχι απλώς αλλάζει την ποιότητα ζωής της γυναίκας, αλλά καταδικάζει τη γυναίκα και είναι κάτι εξαιρετικά δυσάρεστο όταν συμβαίνει. Θέλω λοιπόν να μου πείτε τι είναι ακριβώς και τι σημαίνει η πρόπτωση της μήτρας. Σε γυναίκες κυρίως που έχουν γεννήσει φυσιολογικά, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι ο φυσιολογικός τοκετός είναι κάτι κακό, γιατί τον προτιμούμε γενικά από την κεσαρική τομή, αλλά σε πολύτοκες γυναίκες, δηλαδή γυναίκες οι οποίες έχουν κάνει πολλά παιδιά και είχαν δύσκολο τοκετό, είναι πολύ συχνό με την πάροδο των χρόνων, και ιδιαίτερα αν υπάρχουν συνυπάρχουσες παθήσεις όπως η δυσκυλιότητα, όπως ο χρόνιος βήχας από καπνίστρες, όπως η παχυσαρκία κτλ., υπάρχει μια χαλάρωση του πυελικού τυχώματος, δηλαδή χαλάρωση του πυελικού εδάφους κάτω, χαλαρώνει και μυς της μήτρας και οι σύνδεσμοι, συγγνώμη, και σιγά σιγά η μήτρα πέφτει προς τα κάτω, δηλαδή αρχίζει σιγά σιγά η γυναίκα νιώθει. Ναι. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Εννοείται, γιατί είναι αυτό που μου λέτε, μερικές φορές μπορεί να σοκάρει. Δηλαδή, επειδή υπάρχει νόμος βαρύτητας που έλκει τα πάντα προς το κέντρο της γης, έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή, όταν χαλαρώνει ο κόλπος από πολλούς τοκετούς. Ναι. Μπορεί η μήτρα να βγει έξω από το σώμα. Ναι, αυτό μου λέει. Δεν χαλαρώνει ακριβώς ο κόλπος. Ο κόλπος, οι σύνδεσμοι που στηρίζουν τη μήτρα χαλαρώνουν. Σοβαρά. Το πυελικό τείχομα κάτω, το οποίο ας πούμε είναι, ας πούμε, απλουστεύοντας, είναι σαν τρύπα κάτω από την οστέινη πιέλο, υπάρχει μια τρύπα. Από εκεί θα περάσει και το παιδί όταν θα γεννηθεί φυσιολογικά, από τον κόλπο της γυναίκας. Υπάρχουν κάποιοι σύνδεσμοι λοιπόν γύρω-γύρω από τη μήτρα, οι οποίοι αυτοί χαλαρώνουν. Όλο αυτό το πυελικό τείχομα χαλαρώνει. Σιγά σιγά με τα χρόνια λοιπόν και τους παράγοντες που είπαμε, αρχίζει και νιώθει η γυναίκα ότι η μήτρα της εισέρχεται μέσα στον κόλπο και καλαρώνει. Τι λέτε τώρα. Υπάρχουν 4 βαθμοί πρόπτωσης. Αρχίζει σιγά σιγά και τη νιώθει να βγαίνει από τον κόλπο λίγο, και υπάρχει βεβαίως και η μεγάλη πρόπτωση, η οποία πλέον η μήτρα είναι τελείως έξω. Δηλαδή η γυναίκα περπατάει, μια μεγάλη γυναίκα, η οποία υπάρχει η μήτρα ανάμεσα από τα πόδια του ουσιαστικά, εκστρέφοντας έξω τον κόλπο. Αυτή είναι η ολική πρόπτωση. Η οποία, όπως είπατε πολύ σωστά, καταστρέφει σημαντικά τη ζωή της γυναίκας, και δυστυχώς, παρόλο ότι αφορά μεγαλύτερες ηλικίες, την έχουμε δει σε πολύτοκες γυναίκες και εξαιρετικά νέες. Δηλαδή, μια γυναίκα γύρω στα 50-55 μπορεί να έχει αυτό το ζήτημα, το οποίο βεβαίως καταστρέφει και τη σεξουαλική τη ζωή και εν γέννη τη καθημερινότητά της. Είναι... Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι μπορεί αρκετά συχνό. Και μάλιστα, επειδή υπάρχει και αυτή η ελληνική νοοτροπία, παράδειγμα χάρη στο Λονδίνο, έρχεται η Αγγλίδα στη Γαλλία που ήμουνα, η Γαλλίδα, και σου λέει: γιατρέ, φτιάχτω. Υπάρχει άλλη νοοτροπία. Στην Ελλάδα έχουμε συναντήσει και ειδικά στην επαρχία γυναίκες να ταλαιπωρούνται από αυτό και να μην, εντός εισαγωγικών, να μην τολμάνε να το πούνε. Δηλαδή, κάπως αισθάνονται άσχημα, κάπως ντρέπονται, κάπως αυτό. Είναι σχετικά συχνό φαινόμενο. Και τι κάνουνε? Όταν είναι ερχόμενη πρόπτωση, προσπαθούν σιγά σιγά να το συγκρατήσουν κατά κάποιο τρόπο. Δεν το λένε και πουθενά. Όταν βέβαια αυτό φτάνει σε ολική πρόπτωση και τα λοιπά, πάνε κάποια στιγμή στο γιατρό. Και σοκάρουμε ειλικρινά, γιατί υπάρχουν θέματα τα οποία τα θεωρούμε αυτονόητα και τελικά πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε το αυτονόητο. Και αυτό είναι το οποίο με σοκάρει περισσότερο. Θέλω να δούμε ένα βίντεο στο οποίο απεικονίζεται το πρόβλημα, έτσι, για να καταλάβει και ο κόσμος. Εδώ βλέπουμε από το πλάι τη μήτρα,
αρχικά με ξέρετε την κίστη, από πίσω είναι η μήτρα. Ναι. Φυσιολογικά η ανατομία της γυναίκας, έτσι. Ναι, ναι. Ο κόλπος. Ναι. Και το ορθό. Έτσι όπως είναι η σειρά, αν τη βλέπαμε μια γυναίκα από το πλάι. Εντάξει. Μάλιστα. Και εκεί πίσω είναι εκεί που θα στηρίξουμε μετά το ιερό νοστούν. Μάλιστα. Ωραία. Αν λοιπόν έχουμε μία πρόπτωση είτε μήτρας ή όπως είπαμε και κόλπου, δηλαδή εδώ βλέπουμε μια γυναίκα πούμε, που έχει κάνει στερεκτομή. Δηλαδή έχει βγάλει τη μήτρα της και έχει μείνει ο κόλπος για κάποια πάθηση. Παραδείγματος χάρη για κάποιο, για ενωμιώματα ή για όγκο. Μπορεί και ο κόλπος λοιπόν μετά από στερεκτομή να πέσει. Ενώ καταλάβατε, δηλαδή όχι μόνο η μήτρα. Έχουμε λοιπόν σιγά σιγά πρόπτωση. Ναι. Εντάξει. Βλέπουμε εδώ ότι αρχίζει και ο κόλπος και χαλαρώνει, συμπαρασύρεται ουσιαστικά από την προπίπτουσα μήτρα. Μάλιστα. Καταλάβατε, όπως η μήτρα πέφτει, συμπαρασύρει και τον κόλπο και σιγά σιγά έχουμε την πρόπτωση προς τα κάτω. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια πρόπτωση πρώτου βαθμού. Δηλαδή βλέπετε ότι αρχίζει η μήτρα, πέφτει μέσα στον κόλπο. Αυτή είναι δευτέρου προς τρίτου βαθμού, δηλαδή είναι στην είσοδο του κόλπου. Το νιώθει εδώ η γυναίκα. Το καταλαβαίνει, το νιώθει η γυναίκα. Το νιώθει η γυναίκα, ειδικά όταν πάει στην τουαλέτα, όταν σφίγγεται, το νιώθει από κάτω. Και εδώ αντιστοίχως έχουμε μια υστερεκτομή, δηλαδή έχει φύγει η μήτρα, υπάρχει μόνο ο κόλπος και βλέπετε ότι σιγά σιγά, όπως ένα περιστατικό που έχω αύριο, σιγά σιγά αρχίζει και πέφτει ο κόλπος. Δηλαδή αυτή η γυναίκα είχε χειρουργήσει τη μήτρα της έτσι ανοιχτά κιόλας και σιγά σιγά ο κόλπος πέφτει προς τα κάτω. Αυτό καμιά φορά μπορεί να είναι λίγο χειρότερο, γιατί είναι και λίγο πιο απαιτητική επέμβαση. Γιατί στην πρώτη επέμβαση κάνεις λαπαροσκοπική στερεκτομή, δηλαδή αφαιρείς τη μήτρα λαπαροσκοπικά και ξέρεις ακριβώς που θα στηρίξεις το πλέγμα σου, που θα ράψεις. Στη δεύτερη περίπτωση, όταν δηλαδή μια γυναίκα έχει κάνει μια ανοιχτή και συνήθως στερεκτομή και πέφτει ο κόλπος, είναι καμιά φορά λίγο πιο απαιτητικό. Αυτή η περίπτωση είναι που έχετε αύριο. Ναι, αύριο. Όταν ράβεις το πλέγμα στον κόλπο, ναι, υπάρχει το λεγόμενο erosion, δηλαδή υπάρχει η διάβρωση η οποία μπορεί να γίνει και ειδικά σε γυναίκες οι οποίες είναι μετεμινοπαυσιακές, δηλαδή γυναίκες οι οποίες δεν έχουν στρογόνα, ο κόλπος ατροφεί. Οπότε μπορεί να ράψει στον κόλπο. Ευτυχώς δεν το έχω συναντήσει ακόμα, υπάρχει όμως στη βιβλιογραφία. Στην Αμερική αυτή είναι η λεγόμενη gold, και στην Γαλλία και στην Αγγλία είναι gold standard επέμβαση. Και γίνεται συχνά. Λοιπόν, αυτό γίνεται διάβρωση. Αυτό... Μισό λεπτό σας διακόπτω, γιατί ανοίγονται πάρα πολλά θέματα και θέλω να τα καταλαβαίνει ο κόσμος που μας βλέπει και πάρα πολλοί γυναίκες. Λοιπόν, θέλω να μας βοηθήσουν οι εικόνες. Mm-hmm. Μιλάμε για πρόπτωση μήτρας και κόλπου, όπου υπάρχει ο τρόπος αυτό να το διορθώσετε έτσι ώστε να ξαναβρει η γυναίκα την ποιότητα της ζωής της. Πάμε στην πρώτη εικόνα, παιδιά, γιατί θέλω πάρα πολύ να το... τι βλέπουμε εδώ, για να δούμε μετά που μπαίνει το πλέγμα, ναι, και να καταλάβουν τι κάνει το πλέγμα. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ένα κόλπος ο οποίος είχε πέσει και μετά βλέπετε έχουμε στηρίξει το πλέγμα προσθείως, φαίνεται και σαν μαύρα τα ραματάκια. Τα μαύρα αυτά, οι μαύρες κουκίδες, τι είναι? Ράματα. Είναι τα ράματα τα οποία στηρίζουμε, ράβουμε, ναι, το πλέγμα πάνω στον κόλπο, πίσω και μετά βλέπετε προς τα πάνω, αν μπορείτε να δείτε προς το κάτω το μέρος. Στηρίζεται το στηρίζουμε στο ιερό οστό. Ομικρον 5Ι1, όπως τα λέει και ο κύριος Σπινό ορθοπαιδικός, στην προϊερά περιτονία. Δηλαδή, ναι, στην αρχή του ιερού νοστού. Παρασκευάζουμε το σημείο. Κατάλαβα. Είναι λίγο απαιτητική η παρασκευή. Ναι. Αυτό που θέλω να τονίσω πριν προχωρήσουμε είναι το εξής. Ότι αυτή υπάρχει και η κλασική επέμβαση της κολποραφίας και της κολπικής στερεκτομής. Αυτή είναι μια επέμβαση ορθή σε πιο μεγάλες ηλικίες, αλλά σε παρόμοιες περιπτώσεις, σε παρόμοιες ενδείξεις. Αυτή λοιπόν η επέμβαση, εκτός του ότι επαναφέρει όλα στην αρχική τους κατάσταση, είναι πολύ σημαντικό γιατί η γυναίκα, παραδείγματος χάρη σε αυτήν την περίπτωση, στερείται κολποραφίας. Όταν κάνεις σε μια γυναίκα κολποραφία σε νέα ηλικία, πάλι 50, 55, 60 χρονών, η οποία έχει επαφές, ουσιαστικά καταστρέφεις τελείως, μπορεί να διορθώνεις εν μέρη το πρόβλημα, αλλά καταστρέφεις τελείως η σεξουαλική της ζωή. Άρα πρώτον είναι αυτό και δεύτερον ότι αυτό με βάση τις μελέτες, και γι' αυτό κάνω μεγάλο αγώνα για να το περάσω αυτή τη στιγμή αυτή την επέμβαση στο Πανεπιστήμιο και με δύσκολες συνδίκες αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχουμε υλικά στο δημόσιο. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτής της επέμβασης είναι ότι και έχει λιγότερες επιπλοκές, δηλαδή η γυναίκα ουσιαστικά δεν σου ξαναρθεί ποτέ πίσω, γιατί αυτό στηρίζεται, το πλέγμα συμφύεται με τους περιξιστούς, στηρίζεται πίσω, σαν άγκυρα, στη σπονδυλική στήλη και δεν πρόκειται να ξαναπέσει. Ενώ με την κολποραφία μπορεί η γυναίκα σε 2-3 χρόνια να σου έρθει πίσω. Αυτό που μου είπατε για την παλιά μέθοδο, mm-hmm, στερούσε από τη γυναίκα και τη σεξουαλική τη ζωή, σωστά? Και έχει επιπλοκή, δηλαδή στο να ξαναπέσει κάτω ο κόλπος. Άρα
την καταργείται αυτή η περίπτωση, σύμφωνα με τη γνώμη σας, και πάτε σε αυτή την τεχνική. Η οποία αποτελεί με βάση όλες τις μελέτες, είτε λαπαροσκοπικά είτε ρομποτικά, gold standard. Δηλαδή, αν πήγαινε μια γυναίκα στο Σικάγο, στη Νέα Υόρκη, στη Λονδίνο, στο Παρίσι, αυτή τη στιγμή, θα τις προσφέραν αυτή. Και σε άλλες χώρες, παραδείγματος χάρη, έχω συναδέλφους στη Μόσχα, η οποία τους είδα τώρα πρόσφατα σε ένα παγκόσμιο συνέδριο, οι οποίοι και εκεί με ένδια υλικών προσπαθούν να κάνουν αυτή την επέμβαση. Είναι πολύ καλύτερη από την παλιά επέμβαση. Εκτός αν έχεις μια γυναίκα πλέον 85 χρονών, παραδείγματος χάρη, με μια πρόπτωση που ούτε σεξουαλική ζωή υπάρχει κτλ. Και μπορείς να τις κάνεις κάποια κολπική επέμβαση. Εγώ θέλω να τονίσω για τον κόσμο που παρακολουθεί ότι καταλαβαίνετε πόσες ηρωικές προσπάθειες κάνουν οι γιατροί σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο στην Ελλάδα για να παράσχουν την ποιότητα ζωής σε κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ψυχολογία της γυναίκας, διότι αυτό καταργεί, εάν δεν επανέλθει, καταργεί την ποιότητα ζωής. Και αυτό είναι και πάβει να νιώθεις, δεν νιώθεις γυναίκα δηλαδή. Ακριβώς. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία που μας έχετε στείλει. Αυτή η φωτογραφία είναι έτσι πιο εύκολη να το καταλάβει κανείς. Ναι. Και πάλι βλέπουμε την μπιέλο, έτσι, τη λεκάνη της γυναίκας, από μπροστά και βλέπουμε πάλι την ανάρτηση και πολύ καθαρά φαίνεται ότι έχουμε ράψει το πλέγμα στο κόλπο και μετά στο κατώτερο μέρος της σπονδυλικής στήλης. Ουσιαστικά φαίνεται πιο καθαρά και στην επόμενη επίσης. Ωραία, εικόνα, πάμε και στην επόμενη. Η οποία είναι μια 3-dimensional, έτσι πιο αυτό. Βλέπουμε σαν να κοιτάγαμε τώρα λαπαροσκοπικά, δηλαδή σαν να ήμασταν στο χειρουργείο. Αυτό είναι η εικόνα που έχετε στο χειρουργείο και αυτό είναι το πλέγμα που μπαίνει, αυτό, που ακριβώς, βλέπουμε. Αυτό είναι το πλέγμα, είναι συνθετικό πλέγμα το οποίο δεν απορροφάται από τον οργανισμό, ούτε όμως προκαλεί κάποια φλεγμονή ή κάτι τέτοιο. Υπάρχει περίπτωση, επειδή ξέρουμε ότι ο οργανισμός, όταν υπάρχει κάποιο, αναγνωρίζει κάτι ως ξένο σώμα, προσπαθεί να το αποβάλει, να το αποβάλει το πλέγμα? Όχι, καθόλου. Αυτό καθόλου. Ναι. Είναι καθόλου. Δεν προκαλεί καμία αντίδραση, όπως άλλα υλικά οι οποίοι χρησιμοποιούν και άλλες ειδικότητες, ορθοπαιδική, χειρουργή κτλ. Αυτό το πλέγμα δεν προκαλεί καμία αντίδραση. Συμφύεται πολύ ωραία με τους περιξιστούς. Επειδή βέβαια είναι μια δυσκολία, έτσι, στην εισαγωγή. Το μόνο που πρέπει να προσέξει είναι ο χειρουργός να μην τραυματίσει τα όργανα γύρω-γύρω, ουρητήρες, αγκία κτλ. Όταν τοποθετεί το πλέγμα και μετά δεν έχουμε κανένα θέμα. Αυτές είναι οι παρενέργειες δηλαδή που μπορεί να υπάρξουν, να τραυματιστεί κάτι. Η μεγαλύτερη παρενέργεια, η μόνη μάλλον. Η σπάνια, εκτός του χειρουργείου. Το χειρουργείο πρέπει να, ανάλογως και τις. Εν πάση περιπτώσει, τις εκπαίδευσης και λοιπά του χειρουργού. Πάλι βλέπετε εδώ μια πολύ ωραία εικόνα πίσω. Η μόνη πανερέγεια που σας είπα σε πολύ ηλικιωμένες κυρίες, οι οποίες ο κόλπος έχει ατροφήσει πάρα πολύ, να έχεις κάποια ήπια, που εγώ δεν το έχω δει ακόμα, αλλά απαντάτε στην βιβλιογραφία, να έχεις μια ήπια διάβρωση του κολπικού τυχώματος και να βγει εντός εισαγωγικών το πλέγμα, δηλαδή να νιώσει η γυναίκα το πλέγμα. Ότι την ενοχλεί. Κατάλαβα. Αλλά είναι σπάνια περίπτωση. Πολύ σπάνια. Εδώ τι βλέπουμε, γιατί. Μπορεί να δώσουμε και κρέμα, συγγνώμη, σας διακόπτω, ιστρογόνων σε αυτές τις γυναίκες, η οποία το κολπικό επιθήλιο, δηλαδή ο κόλπος κάπως να γίνει πιο φρέσκος, έτσι, να γίνει με απλά λόγια το λέω, για να μπορέσει αυτό να μειώσει και την πιθανότητα διάβρωσης. Εδώ τι βλέπουμε. Εδώ είναι πάλι το ίδιο. Ουσιαστικά βλέπουμε από το πλάι την πίελο της γυναίκας, βλέπουμε τον ανελεκτήρα μη, το κόκκινο. Αυτό βλέπετε λοιπόν, αυτή η μυς, όπως βλέπετε, είναι, δηλαδή βλέπετε ότι ο στέινι πίελος έχει σταματήσει, έτσι είναι, έτσι σαν κύκλος. Από κάτω υπάρχει υπάρχουν μυς και σύνδεσμοι. Βλέπετε λοιπόν όλο αυτό το σύμπλεγμα είναι ουσιαστικά ένας χώρος ο οποίος επιτρέπει την πρόπτωση οργάνων, έτσι. Οπότε το πλέγμα έρχεται και το πιάνει, το μαγκώνει. Και βεβαίως να πούμε ότι πολλές γυναίκες, επειδή συμπαρασύρεται και το πρόσθετο κολπικό τείχωμα που μπροστά υπάρχει κύστης, πολλές αυτές οι γυναίκες έχουν και ακράτεια. Ακράτεια ουρών, όταν γελάνε, όταν ανεβαίνουν σκάλες, όταν κάνουν γυμναστική κτλ. Φεύγουν πολλά ουρά. Ανεβαίνοντας λοιπόν πάνω, διορθώνοντας την ανατομική θέση του κόλπου και η πρόσθεια. Η ακράτεια δηλαδή σε κυρίες μπορεί να δημιουργείται και από αυτό, από την πρόπτωση. Υπάρχουν δύο τύπου ακράτειας ακριβώς. Βέβαια. Η πιο συχνή είναι αυτή. Είναι ακράτεια λόγω χαλάρωσης του πρόσθετου κολπικού τυχώματος. Αυτή είναι τύπου στρες. Έτσι, και όταν οι γυναίκες γελάνε, κάνουν γυμναστική κτλ., νιώθουν κάποια ούρα να φεύγουν. Υπάρχει βέβαια και άλλη ακράτεια επιτακτικού τύπου. Είναι άλλου τύπου ακράτεια, η οποία, παραδείγματος χάρη, σε ηλικιωμένες γυναίκες ή σε διαβητικές κτλ., είναι αυτό λίγο που λέμε δεν προλαβαίνω, νιώθω
νιώθω ξαφνικά εκεί που κάθομαι, δεν προλαβαίνω να πάω. Άλλη θεωρία. Ναι, να όχι, απλώς σας ρώτησα γιατί ναι. αυτό είναι μια πληροφορία η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Ναι. Ότι μπορεί δηλαδή το σύμπτωμα μιας μικρής πρόπτωσης να είναι η ακράτεια κατά τη διάρκεια γυμναστικής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μαθαίνουμε, παίρνουμε πληροφορία η οποία είναι εξαιρετικά χρηστική και που δεν μπορεί να κινητοποιηθεί, ας πούμε, μια γυναίκα και να πάει, να μπορεί να το θεωρήσει τυχαίο γεγονός. Ναι, ειδικά στην Ελλάδα. Απλώς, αν το προλάβεις αρχικά αυτό, δηλαδή σε πολύ αρχόμενη πρόπτωση μήτρας, μπορεί να διορθωθεί και με πιο ήπια επέμβαση. Μπορούμε να την αναφέρουμε κάποια άλλη στιγμή και τώρα, η οποία είναι ένα μικρότερο πλέγμα το οποίο τοποθετείται στο πρόσθετο κολπικό τείχομα και σηκώνει, αυτό λέγεται το TVTO ή η ταινία ελεύθερης τάσης, σηκώνει την ουρήθρα, δηλαδή ουσιαστικά όπως βύχει αυτή η γυναίκα, αν πούμε ότι εδώ το χέρι μου είναι η κίστη και εδώ είναι η ουρήθρα της, βύχει και με τη χαλάρωση χάνει τα ούρα της. Αν βάλουμε λοιπόν μια κορδέλα η οποία φρενάρει την ουρήθρα, κορδέλα ένα πλέγμα μικρότερο, όχι τόσο μεγάλη επέμβαση, το οποίο μπαίνει το κολπικά στο πρόσθετο κολπικό τείχομα, μπορούμε να φρενάρουμε λιγάκι ακριβώς την αρχή. Θα σας πω κάτι. Αναλόγως στην πρόπτωση, λοιπόν, το βαθμό πρόπτωση. Άρα, λοιπόν, με την μέθοδο την οποία χρησιμοποιείτε, έχουμε απόλυτη επαναφορά της ποιότητας ζωής της γυναίκας και βεβαίως είναι μία μέθοδος ανέμακτη, χωρίς παρενέργειες και που βέβαια, τι να πω, όχι απλώς βελτιώνει. Η γυναίκα πάει σπίτι την άλλη μέρα. Πάει σπίτι την άλλη μέρα. Και είναι, πραγματικά είναι ωραίο να βλέπεις, δηλαδή βάζουμε ένα κολπικό ταμπών και λες στην κυρία, της το βγάζει την άλλη μέρα, πας να τη δεις το πρωί. Μια γυναίκα η οποία έχει πρόπτωση κόλπου και έχει συνηθίσει να έχει αυτό το πράγμα να μας τα πόδια, της το πούμε με απλά λόγια. Μα τι λέτε τώρα. Πάει, λοιπόν, βγάζεις το ταμπών, πάει στην τουαλέτα και βγαίνουν έξω κλαίγοντας, δηλαδή από τη χαρά τους. Είναι κάτι το οποίο... Και επανέρχεται και στην σεξουαλική ζωή με αυτή την... Κανονικά. Δεν πειράζεται καθόλου ο κόλπος, ξανατονίζω, δεν γίνεται καθόλου κολπογραφία, έτσι. Ο κόλπος είναι όπως ήταν σεξουαλικά, όλη η επέμβαση αφορά την πυελική χώρα. Δεν πειράζεται καθόλου από κάτω, οπότε μπορεί να επανέλθει σε όλες τις δραστηριότητες. Ξέρετε κάτι, θα ήθελα σε μια επόμενη συνάντηση. Υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες που με έχουν ρωτήσει με αφορμή τις κουβέντες που κάνω σε αυτή εδώ την εκπομπή, τι γίνεται με την ατροφία του κόλπου και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Και νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν λύσεις και σε αυτό το θέμα. Η ατροφία του κόλπου αφορά τη μεταμενοπαυσιακή ηλικία, βεβαίως, που πέφτουν τα ιστρογόνα ή μπορεί να διορθωθεί είτε με. Μην την... πούμε τώρα, γιατί δεν θέλω να το αφήσουμε μισό το θέμα. Απλώς σας λέω ότι επειδή μπαίνουν πάρα πολλά ερωτήματα και εξαιτίας της εκπομπής αυτής δέχομαι και πάρα πολλά ερωτήματα από τον κόσμο, είναι ένα θέμα που θα ήθελα να ανοίξουμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, κύριε Τρομπούκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό ότι είσαστε και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο Αττικό Νοσοκομείο, είστε διδάκτορ του Πανεπιστημίου και επίσης στο ΙΑΣΟ. Οπότε δίνετε την ευκαιρία στις κυρίες οι οποίες δεν έχουν τον τρόπο να καλύψουν ένα ιδιωτικό νοσοκομείο να έρθουν σε ένα πανεπιστημιακό δημόσιο νοσοκομείο. Και σε αυτό το σημείο άλλη μία εκπομπή, την γεια μας να έχουμε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μπορώ να διαδίδω τη γνώση που φέρνουν οι εξαιρετικοί επιστήμονες που φιλοξενούμε. Να θυμίσω το χορηγό της εκπομπής που είναι το V1969. Λοιπόν, τηλεφωνείτε, δεν έχει πέσει το τσιματέλου, στο 18338 και στο 25245150 για σας που βλέπετε από την Κύπρο, στην προνομιακή τιμή αυτή που βλέπετε μπορείτε να αγοράσετε τις δύο συσκευασίες υαλουρονικό, το οποίο είναι απαραίτητο γιατί είναι ορός που ουσιαστικά μία με δύο σταγόνες αρκεί για να βάλετε στο πρόσωπό σας έτσι ώστε να αντιμετωπίσετε τα αποτελέσματα που φέρνει η φθορά του χρόνου, καθώς το υαλουρονικό μειώνεται στον οργανισμό από την ηλικία των 25 και μετά. Έτσι λοιπόν, όσο νωρίτερα αρχίζουμε να προλαβαίνουμε χρησιμοποιώντας το συστατικό αυτό το οποίο έχει να κάνει με το συστατικό ακριβώς που κυκλοφορεί στον οργανισμό μας, τόσο λιγότερα θα είναι τα σημάδια που προκαλεί ο χρόνος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα ήσασταν κοντά μας σε μια εκπομπή που αφορά ό,τι πολυτιμότερο την υγεία μας. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.